καλημερίσω την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Ζέτα Μακρύ, την οποία έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα. Κυρία Μακρύ, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και θερμά συγχαρητήρια. Εγώ δεν θα Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένοι 894 εκπαιδευτικοί μαζί με τις τάξεις τους. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ηχηρό μήνυμα της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου αυτή η εκδήλωση. Μιλάμε για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2021, μια πολύ σημαντική μέρα. Άλλωστε και το Υπουργείο βίωσε και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα βίωσε τα ωφέλη της τεχνολογίας μέσω της τηλεκπαίδευσης. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και εγώ είμαι μαζί σας εκ μέρους της Υπουργού, για να τονίσω πόσο σημαντική θεωρούμε όλη αυτή την προσπάθεια και πόσο σημαντική είναι και η σημερινή σας ημερίδα. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομη, για να μην αποκλείσω ή περιορίσω το χρόνο κανενός, και θα ξεκινήσω χαιρετώντας τον αξιότιμο συντονιστή του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, τις κυρίες που είναι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Twitter, τις νέες και τους νέους του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις φίλες και τους φίλους που παρακολουθούν, λέγοντας πως η ημερίδα ασφαλούς διαδικτύου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για όλους, αλλά ειδικότερα για τα παιδιά μας. Δύο πολύ σύντομες σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι η πανδημία αποτέλεσε τον καταλήτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας εν γέννη, αλλά και ειδικότερα της εκπαίδευσης. Γι' αυτό και είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας ψηφιακές δεξιότητες, όπως είναι η ψηφιακή ασφάλεια, η ψηφιακή επικοινωνία, η ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, τα ψηφιακά δικαιώματα. Η δεύτερη σκέψη μου είναι πως πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει ιδιαίτερη έμφαση, και το κάνει, στα αναγκαία εφόδια για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, εισάγει πιλωτικά από φέτος τα εργαστήρια δεξιοτήτων στην νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια όλης της χώρας, με στόχο να επεκταθούν από το επόμενο σχολικό έτος σε όλα τα σχολεία μας. Μέσα από αυτά, οι μαθητές μας εξοικειώνονται μεταξύ άλλων με τις ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να προστατευτούν από κινδύνους που ελοχεύουν, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν τις απεριόριστες δυνατότητες που τους προσφέρει το διαδίκτυο. Σε αυτή την κατεύθυνση επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, με επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο την αξιοποίησή τους προς όφελος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Πιστή στην υπόσχεσή μου να μην καθυστερήσω πολύ, θα συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές για άλλη μια φορά για τη σημερινή εκδήλωση, για την πρωτοβουλία να αναδείξουν μέσα από την ασφάλεια τους νέους συναρπαστικούς δρόμους που ανοίγει η τεχνολογία στα παιδιά μας, αλλά θα συγχαρώ ιδιαίτερα και τα παιδιά, τα σχολεία που συμμετέχουν, τους εκπαιδευτικούς που τα καθοδηγούν. Θα σας συγχαρώ όλους για την προσπάθεια και μεταφέρω τις ευχές, τα συγχαρητήρια και την υποστήριξη και της Υπουργού. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία και εγώ να πάρω μέρος, χαιρετίζοντάς την.